Φόβος ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες πτωχεύσεις τουριστικών γραφείων μεσαίου βεληνικούς Ρωσίας εκφράζουν φορείς του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα, μετά και το τρίτο κατά σειρά κανόνι στην αγορά, αυτό του ταξιδιωτικού γραφείου Solvectum, με έδρα την Αγία Πετρούπολη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζονται ότι βρίσκονται στην Ελλάδα συνολικά 3.000 Ρώσοι πελάτες του συγκεκριμένου γραφείου, οι οποίοι θα χρειαστεί να παρατείνουν υποχρεωτικά τη διαμονή τους. Από τις διαδοχικές χρεοκοπίες των πρακτορείων τους προηγούμενους μήνες, οι ελληνικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι απέλευσαν τζίρο 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1 εκατομμύριο στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ το νέο λουκέτο αυξάνει περαιτέρω τις πιέσεις. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, στην περιοχή της Χαλκιδικής βρίσκονται περίπου 500 πελάτες του συγκεκριμένου πρακτορείου μέσω ελληνικών τουριστικών γραφείων. Οι πελάτες αυτοί είναι διασπασμένοι σε 30 ξενοδοχεία του νομού. Συγκριτικά λιγότερο έχει πληγεί η αγορά της Πιερίας, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΕΚΙ Ένωσης Ξενοδόχων. Επίσης, έκλεισαν 16 επιχειρήσεις από τα μέσα Ιουλίου. Όπως επισημαίνεται, το καλοκαίρι του 2014 σημειώθηκε αλυσίδα πτωχεύσεων στον χώρο του τουρισμού στη Ρωσία. Από τα μέσα Ιουλίου έχουν κλείσει 16 επιχειρήσεις λόγω οικονομικών προβλημάτων, με τα κανόνια να έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση, καθώς επηρέασαν 17.000 και 40.000 πελάτες αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η Solvex Travel Company με έδρα τη Μόσχα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, καθώς το μόνο που μοιράζεται με την πτωχευτή εταιρεία της Αγίας Πετρούπολης είναι η ίδια εμπορική επωνυμία.